μόλις τελειώσει η Θεία Λειτουργία, θα είμαι με τον Τίμιο Σταυρό μέχρι και αργά το βράδυ, όσο πάει και ο τελευταίος. Εξάλλου έχω συνηθίσει, αφού την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως ήμουνα από το πρωί μέχρι και τη Δευτέρα στις 7 η ώρα τα ξημερώματα στα χέρια μου με τον Τίμιο Σταυρό, χωρίς ένα ποτήρι νερό, όρθιος 23 ώρες. Αυτή ήταν η διακονία μου. Αυτό, εγώ είμαι το μεγαλύτερο θαύμα από όλους. Τέλος πάντων, ήθελα να τελειώσω για να σας πω. Ήρθε μία κυρία και με αγκάλιασε. Μπορεί και να με ακούει τώρα. Ήρθε μία κυρία και με αγκάλιασε και μου έδωσε δύο φακέλους. Μάλλον τρεις φακέλους. Το ένα ήταν το στήριγμα της πλάτης της, το οποίο το έχει βάλει μέσα στο παρεκκλήσιο του Τιμίου Σταυρού, έχει γράψει και το όνομά της και από πού είναι και όλη της την ιστορία. Και άφησε και τις φωτογραφίες της εδώ, πώς ήταν η μέση, τι είχε δηλαδή, τη δύσκολη ασθένεια. Έγινε εγχείρηση, αφαιρέθηκε ό,τι αφαιρέθηκε και έμεινε κατσούνι. Δεν μπορούσε να πιάσει ούτε το παιδί της, τίποτα. Και στο τέλος, για να μπορέσει να διατηρηθεί, της βάλανε τσιμέντο, πώς τα λένε, δεν τα ξέρω τα ιατρικά, πίσω. Τσιμεντοποίηση, εκτός από τη σπονδυλοδεσία. Το γράφει στο γράμμα. Λοιπόν, και ήρθε κάποια στιγμή στους Αγίους Ισιδώρους, γιατί πήγε παντού. Χρόνια όλη αυτή η ταλαιπωρία. Και ήρθε κάποια στιγμή στους Αγίους Ισιδώρους και την έβλεπα που ούρλιαζε από τους πόνους στο αναλόγιο. Πολλές ώρες εκεί κρατιότανε. «Τι έχεις, παιδί μου», τη λέω, την ώρα που σταύρωνα. Γύρισε και μου είπε: «Πάτερ, πονάω, έχω αφόρητους πόνους. Δεν αντέχω άλλο τη ζωή μου». Έτσι λοιπόν της είπα: «Έλα εδώ». Και αφού είπα στην αρχή, της λέω: «Για χτυπήσετε την εκαλά». Και κάποιος από τους ανθρώπους πήγε και της έδωσε μία στην πλάτη και έπεσε κάτω από τους πόνους. «Τόσο πολύ πονάς, παιδί μου?» Λέει: «Ναι, πονάω, πάτερ, πάρα πολύ. Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ να πιάσω το παιδί μου στην αγκαλιά». Ήρθε εδώ μπροστά και γυρίζω την Αγία Τράπεζα και στον Τίμιο Σταυρό. Έχω τη μέση μου καλή. Να της φύγει ό,τι έχει να έρθει στη δικιά μου μέση. Έχει παιδί να ζήσει. Εγώ δεν πειράζει, θα με θεραπεύσεις. Και ξεκίνησα ένα αγώνα κλάματος και αφού της έβαλα τον Τίμιο Σταυρό στην πλάτη, της είπα: «Εύχομαι, Τίμιο Σταυρός, να σε κάνει καλά, αλλά είσαι καλά τώρα, δεν πονάς. Είσαι υγιής». Και όλοι κοίταζαν στην εκκλησία, όπως ήσασταν εσείς, ήτανε πολλοί κόσμος και όλοι περίμεναν να δουν τι να δουν, τον άνθρωπο να πέφτει κάτω. Ο άνθρωπος δεν έπεσε κάτω, αλλά σήκωσε τη μέση του αυτόματα και φωνάζει σε όλο τον κόσμο: «Δεν πονάω». Αυτή ήταν η φράση και άρχισε τα κλάματα. Και όλοι όσοι ήταν στην εκκλησία άρχισαν να κλαίνε. Ερώτημα. Ο Σταυρός ακούμπησε πάνω στην πλάτη του ανθρώπου. Δεν έκανε τίποτα. Αυτός ενήργησε. Και ενήργησε όχι κατά την πίστη της γυναίκας, γιατί λέμε πολλές φορές η πίστη. Ωραία. Τα 10 χρόνια που υπέφερε δεν είχε πίστη? Αυτό είναι το ερώτημά μου εμένα, διότι όταν έρχονται κάποιοι και μου λένε: «Και τότε άκουσα τον Γέροντα και Άγιο Πορφύριο που έλεγε: η πίστη σου σε σοκέσε του ανθρώπου, αλλά ποιος θεράπευσε τον άνθρωπο αυτό? Ο Χριστός. Δεν έφτανε μόνο η πίστη του ανθρώπου, αλλά τον θεράπευσε ο Χριστός. Ο Σταυρός τι είναι?
Ο Χριστός. Ο Χριστός ο Σταυρός. Ο Σταυρός ο Χριστός. Και ακούμπησε το ουράνιο αυτό σύμβολο, το οποίο έχουμε πάνω στην πλάτη του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι θαυματουργός. Επειδή είναι ο ουράνιος και κάνει τόσα πολλά θαύματα. Μην πάμε μακριά, ελάτε σε μένα, στη δικιά μου ασθένεια. Με το που ακούμπησε ότι είμαι ο Σταυρός πάνω μου, έγινε η θεραπεία. Να γιατροί να ψάχνουν τα χαρτιά, να άνθρωποι να ψάχνουν. Απλά είπανε στη μητέρα μου που είναι εδώ, πάρτε το να το πάτε κάτω στα Χανιά για να δει τελευταία. Και λέγανε οι άνθρωποι εκεί γειτόνι, ό, το κακορίμαλο, έτσι όπως έχει καταντήσει, ας το ξεκουράσει ο Θεός. Γι' αυτό καταλαβαίνω, αγαπητοί μου χριστιανοί, τον τυφλόν άνθρωπο, γιατί ήμουν τυφλός. Τυφλώθηκα από τα φάρμακα και την ασθένειά μου. Καταλαβαίνω τον παράλυτο, γιατί έγινα παράλυτος κι εγώ από τα πολλά φάρμακα και τις χημειοθεραπείες. 28 ημερεσίων, φάρμακα, 16 χημειοθεραπείες. Τον κοφό, τα χάσα όλα. Και ο Θεός με έφερε πίσω στη ζωή και με ανέστησε. Και βρίσκομαι λειτουργός Του, απλά λειτουργός Του, μόνο λειτουργός Του. Να χαίρονται όλοι οι υπόλοιποι. Παπαδάκι με έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Είναι καμάρι μου που είμαι παπαδάκι. Είναι καμάρι μου που δεν έχω τίποτα από όλα αυτά που έχουν άλλοι. Αλλά έχω ένα πράγμα, αγαπητοί μου χριστιανοί. Πέρασε η ηλικία μου. Δεν είμαι ούτε 23, ούτε 40, ούτε 50, ούτε 55 χρονών. Πάω στα 60. Τι άλλο να κερδίσω? Έχω κερδίσει ένα πράγμα. Την ιεροσύνη μου, το πετραχύλι μου και την Ανάστασή μου, που είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και που βλέπω με τα μάτια μου, που πολλές φορές εγώ ίδιος δεν πιστεύω. Αυτά που βλέπω να κάνει απίθανα και φοβερά θαύματα που θυμίζουν παλιές εποχές. Γιατί όταν ένας σταυρός είναι ουράνιος, δεν είναι δυνατόν να μην θαυματουργεί. Και όμως, αγαπητοί μου χριστιανοί, ο άνθρωπος αυτός με τη σπονδυλοδεσία, όπως τα λένε, μου έδωσε δύο φακέλους και κράτησα τον ένα που λέει όλη την ιστορία, πως έγινε καλά, πως άφησε όλα της αυτά τα εργαλεία που δένανε την πλάτη της. Και στάθηκα εχθές, μετά από 2 μέρες περίπου, δεν άνοιξα το φάκελο, γιατί όλα τα γράμματα που μου δίνετε, κοιτάζω να φορώ το πετραχύλι μου και να είμαι στην Αγία Τράπεζα για να το ανοίγω. Γιατί μπορεί να έχετε γράψει εσείς ή εσύ Φευρονία, οποιοδήποτε, κάτι ιερό και κάτι εξομολογητικό. Και αν αυτή τη στιγμή που φοράω εγώ το πετραχύλι και διαβάσω το δικό σας μήνυμα και το πετραχύλι αυτό δώσει θεραπεία στον άνθρωπο, όχι το δικό μου, το πετραχύλι του ιερέως, τότε. Εκεί λοιπόν, την ώρα που ήμουν αγωνατισμένος στον κερουβικό και έψαλε και ξαναέψαλε ο Παπασταύρος, τότε άνοιξα το γράμμα να διαβάσω αυτό που ήταν εσόκλειστο. Αγαπημένη μου, κυρία ωραία κοπέλα, δεν θέλω να πω το όνομά σου, γιατί αν το πω θα δακρύσω πολύ. Αλλά ξέρω ότι με ακούς τώρα. Είσαι πολύ μακριά προς τη Λάρισα. Και θέλω να σου πω ότι το γράμμα σου πήγε κάτω από την Αγία Τράπεζα και παρέμειναν οι φωτογραφίες και τα μηχανήματα όλα σε πολλές λειτουργίες που έγιναν στην Αγία Τράπεζα από κάτω. Όμως κράτησα το γράμμα της που μου είπε, «Πάτερ, αυτό ανοίξετε το, είναι από μένα για εσένα, με πολύ μεγάλη αγάπη». Το είχα και το έχω πάνω στην Αγία Πρόθεση, για να το βλέπω και να παραδειγματίζομαι. Αλλά σήμερα δεν άντεξα, όπως και χθες, και αφού το πλαστικοποίησα για να μην το χάσω,
Θέλω να σας το διαβάσω, να δείτε κάτι αυτή όλη τη θεολογία που είσαι Παπα Σπύρο. Να διαβάσετε όλη τη θεολογία ενός ανθρώπου που είδε τη βοήθεια από τον Τίμιο Σταυρό. Πάτερ μου, αγαπημένε μου πατερούλη μου, θέλω να σε κουράσω, δεν θέλω να σε κουράσω. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι ένα μεγάλο συγγνώμη για την κούραση που σου έδωσα και για τις ώρες που χρειάστηκε να μείνεις όρθιος για μένα, να χάσεις τις ώρες σου για μένα. Θέλω όμως να σου πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όχι γιατί δεν πονάω πια, όχι γιατί μπορώ να σταθώ όρθια, αλλά για αυτή την απέραντη πατρική αγκαλιά που τη ζητάω σαν τρελή για να μου πάρει τα βάρη και να με απαλύνει και να μου απαλύνει τις πληγές της ψυχής μου. Και φυσικά αυτό το υπέροχο χαμόγελο που ζέστανε την καρδιά μου και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Και γράφει από κάτω: με αγάπη η κόρη σου, και το όνομά της και τη διέμφθησή της. Βλέπετε, ο Τίμιος Σταυρός είναι ο πατέρας μας, είναι ο μπαμπάς μας και μας αγαπάει και μας αγκαλιάζει όλους. Σας εύχομαι να έχετε χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χριστός Ανέστη σε όλους σας. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Άγιό μου, τον Άγιο Ισίδωρο, τον Πιλουσιώτη και τον Άγιο Ισίδωρο τον Χιοπολίτη. Θέλω να ευχαριστήσω το μεγάλο μου προστάτη, τον μεγάλο μου άγγελο και φύλακα, προστάτη μου Άγιο Δημήτριο, μαζί με τη συνοδεία των Αγίων που έχω στην καρδιά μου, στην προσευχή μου και πιστεύω ότι πάντα είναι κοντά μου, τον Παπουλή μου, τον Άγιο Σπυρίδωνα και τον Άγιο Πορφύριο και τον Άγιο Νεκτάριο και τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά και τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό και όλους τους Αγίους που βρίσκονται εδώ μαζί με τον Άγιο Ιούδα τον Θαδαίο, τον Άγιο Αριστίδη, την Αγία Παρασκευούλα, την Αγία Άννα, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, τον γλυκό μου Άγιο, Άγιο Εφραίμ και τον Άγιο Γεώργιο, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία και όλους τους Αγίους που βρίσκονται εδώ.